Μέσα από ένα έγγραφο 20 σελίδων που φέρει τον τίτλο Απέραντη Αξιοπρέπεια, το Βατικανό δηλώνει επίσημα την αντίθεσή του στι χειρουργικέ επεμβάσει επαναπροσδιορισμού φύλου και την παρένθετη μητρότητα, τοποθετώντα τη στο ίδιο επίπεδο με τι αμβλώσει και την ευθανασία. Στη χάρτα που χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να καταρτιστεί, επισημαίνεται πω η αλλαγή φύλου αποτελεί παραβίαση τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι η παρένθετη μητρότητα αρνείται το δικαίωμα του παιδιού να είναι πλήρω άνθρωπο. Πιστεύουμε ότι αυτέ οι ιδεολογίε, αντί να βοηθήσουν στην αναγνώριση τη αξιοπρέπεια, φτωχαίνουν ένα ανθρωπιστικό όραμα όπου ο άνδρα και η γυναίκα είναι ο πιο όμορφο συνδυασμό. Με τη μεγαλύτερη διαφορά που περιέχει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι απαράμιλο. Είναι το δόγμα εγκρίθηκε για δημοσίευση τον Πάπα Φραγκίσκο τον περασμένο μήνα, αφού υποβλήθηκε σε αρκετέ αναθεωρήσει. Υποστηρικτέ των δικαιωμάτων των διεμφυλικών και τη παρένθετη μητρότητα καταδίκασαν το έγγραφο ω ξεπερασμένο, επιβλαβέ και αντίθετο με τον διακηρυγμένο στόχο τη Εκκλησίας να αναγνωρίσει την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. <Ρεσκολε> Όπω λένε, φοβούνται ότι θα τροφοδοτήσει τη βία κατά των τραν και τι διακρίσει.